Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της γεννή η Μισελάς 2009 άλκησε σαν η Φαντίκα. Το στο μεσημέρι του Σαββάτου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Όλα καλά, υγιέστατος και γρήγορα γεννήσαμε. Είναι κάτι ξεχωριστά αυτό που λένε, το ζούμε έντονα. Ήταν και ο μπαμπάς μέσα στο τοκετό. Ήταν και δύο ψύχρεμοι, η άλκης της σαν και πρώτο παιδάκι ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμη και της ευχόμαστε έτσι και στο δεύτερο παιδάκι. Πόσο ζύγεις? Γύρω στα 3.700. Η πανέμορφη Μη Σελάς γνώρισε όπως ίδια δηλώνει τον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή και η ζωή της άλλαξε. Είναι να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή. Αυτό ισχύει, δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή και πόσο μάλλον τώρα που ήρθε και ολοκληρώθηκε η θητεία μας με το μωράκι. Η άλκης της και ο σύζυγός της Γιώργος Ζαχαριάδης πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Αν και ο μικρός Μπόμπυρας μοιάζει στον μπαμπά, πήρε όμως το γαλαζοπράσινα μάτια της μαμάς. Σε ποιο μοιάζει το μωράκι? Κύριε, εκτός από αυτό που λένε οι άλλοι, μοιάζει στο σύζυγο, στο Γιώργο. Όσο μεγαλώνουν τα παιδάκια, αλλάζουν, Τα μάτια σου τα πήρε τουλάχιστον? Ναι, έχει πάρει τα μάτια μου. Εκεί το πετύχαμε. Γαλαζοπράσινα μάτια, ναι. Το δωμάτιο το έχει φτιάξει? Τα έχουμε φτιάξει εδώ και καιρό αυτά. Έχουμε ψωνίσει τα πράγματά του μήνες πριν. Αλλά τα είχαμε έτοιμα αυτά, καιρότερα. Όσο για τα κιλά της εγκυμοσύνης, η άλκης της δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί. Είμαι αρκετά αδύνατη. Δεν έχω πάρει πολλά κιλάκια. Αλλά πήγανε κάποια τώρα, θα πήγουν στα επόμενες μήνες. Δεν αγχώνομαι γι' αυτό. Να σας ζήσει. Άνοδος θερμοκρασίας.